Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η αυλαία της 13ης αγωνιστικής και τελευταίας του πρώτου γύρου άνοιξε σήμερα με την Ομόνοια να κερδίζει τον Οθέλο με 1-2. Να πάμε φυσικά να δούμε και τις κάρτες με την αγωνιστική δράση του τριημέρου, γιατί έχουμε και την Δευτέρα αγώνες. Να δούμε όμως και τη βαθμολογία. Είναι σήμερα η Ομόνοια για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, να το αναφέρουμε. Βρισκόταν πίσω στο σκορ και κατάφερε να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Ναι, σωστά, και με τον Εθνικό. Το προηγούμενο με τον Εθνικό Άχνας, ναι, το οποίο το γύρισε σε 4-1. Και σήμερα μέσα στο αμόχωστος που, παρόλο που βρέθηκε να χάνει στο πρώτο ημίχρονο, σοφάρισε πριν τη λήξη. Ναι. Είναι αρκετά, την έπιασε λίγο στον ύπνο. Σκαρφάλωσε στη βαθμολογία όμως, πήγε για αυτές τις 26 βαθμούς και τώρα έχουμε 4 ομάδες οι οποίες βρίσκονται στην κορυφή. Θα δούμε και την βαθμολογία, αλλά σίγουρα έχουμε και άλλα πολύ ωραία παιχνίδια. Φυσικά ξεχωρίζει το αυριανό ντέρμπι μεταξύ της Ανόρθωσης και της ΑΕΚ. Έχουμε και τη Δευτέρα το ΑΕΛ Άρης. Όμως σε αυτό το σημείο θέλω να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας. Θα ήθελα να τον αναφέρω ως μαχητή της ζωής, τον ποδοσφαιριστή του ΑΣΥΛ Λύσης, τον Βαλάντη Καπαρτή. Βαλάντη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαι μαζί σας. Και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Χαιρόμαστε που είσαι γερός, δυνατός, επέστρεψες στα γήπεδα. Και νομίζω ότι η χαρά φυσικά είναι πρώτα απ' όλα δική σου. Σίγουρα επέστρεψα, δόξα τω Θεώ, μετά από ένα χρόνο αδράνειας. Έχω τη χαρά τώρα και την ευλογία να συνεχίζω το ποδόσφαιρο και κοιτάμε μπροστά. Πάντα μπροστά πρέπει να κοιτάς, Βαλάντη μου. Ποτέ δεν τα παρατάμε. Σωστά. Μαχητές, γι' αυτό είμαστε. Βαλέντη μου, για πες μας λίγο πριν έτσι πάμε και στο παιχνίδι φυσικά της Ομόνοιας, που θέλουμε να μας πεις έτσι λίγο την άποψή σου για το σημερινό παιχνίδι. Να μας πεις λίγο πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία. Νομίζω ότι τη γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Σίγουρα το φετινό πρωτάθλημα δείχνει να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Σίγουρα έχουμε ένα πολύ καλό δείγμα από τις αγωνιστικές που έχουν περάσει. Δείχνει ότι θα γίνει μια μεγάλη μάχη και θα παλέψουν, από ό,τι φαίνεται, πολλές ομάδες για το πρωτάθλημα. Αυτό δείχνει και έχει και αύριο και παιχνίδια τα οποία μην ξεχνάμε ότι είναι και τελευταία αγωνιστική. Σήμερα έληξε και το παιχνίδι της Ομόνοιας. Αύριο κλείνει και η αυλαία της πρώτου γύρου. Για να κριθεί και ο πρωταθλητής χειμώνα, έτσι. Είναι τρεις ομάδες που βρίσκονται στην πρώτη θέση. Μπορεί να έχουμε και ισοβαθμία στον πρωταθλητή χειμώνα. Αυτό βλέπουμε. Έτσι φαίνεται. Σίγουρα δείχνει, είναι καλό ότι είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Τώρα για το πρωταθλητή χειμώνα, αυτά είναι για τα χαρτιά, για να λέμε. Ισχύει. Το Μάιο ότι θα γίνει. Ακριβώς, ακριβώς. Πώς είδες το σημερινό παιχνίδι? Η Ομόνοια λίγο δύσκολα κατάφερε να πάρει τη νίκη. Ο Θέλος δείχνει ότι είναι αρκετά ανταγωνιστική ομάδα, έχει πάρει και άλλα καλά αποτελέσματα, τουλάχιστον σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Σίγουρα είναι. Καταρχήν ο Θέλος μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Ευτύχησε να προηγηθεί στο σκορ. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο τον κόλ της Ομόνοιας στο τελευταίο δευτερόλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Και από εκεί και πέρα η Ομόνοια πήρε την ουσία του παιχνιδιού, η οποία ήταν η νίκη και θα τη βοηθήσει, την ανέβασε βέβαια στην κορυφή σε ισοβαθμία με τις άλλες ομάδες και θα τη βοηθήσει για τη συνέχεια. Βαλάντη, πιστεύεις ότι μπορεί να πάει να αντέξει η Ομόνοια μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος βάσει της εικόνας που έχει δείξει μέχρι τώρα, έτσι? Όχι μόνο η Ομόνοια, αλλά μιλάμε και για τις άλλες ομάδες, γιατί από ό,τι βλέπετε και βλέπουμε όλοι είναι ότι θα υπάρξει ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές. Καλύτερα, ποια ομάδα πιστεύει ότι θα αντέξει μέχρι τέλους, γιατί είναι λίγο δύσκολο το φετινό πρωτάθλημα, φαίνεται. Σίγουρα είναι δύσκολο. Εντάξει, η Ομόνοια είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα με απίστευτο κόσμο να την ακολουθεί σε κάθε της παιχνίδι. Πιστεύω θα είναι εκεί η Ομόνοια, ναι, θα παλέψει μέχρι το τέλος. Αυτό ευχόμαστε για να δούμε και εμείς ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Ευχόμαστε να πάει μέχρι το τέλος αυτό το... Θα να πάει. Κρατάει, ναι. Νομίζω ότι δεν θα πάει. Έχει ξεκινήσει και θα πάει δυνατά. Έχουμε λοιπόν, είπαμε και αύριο, το ντέρμπι Ανόρθωση με την ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα δεν ξέρω αν θα κρίνει κάτι, βάσει βαθμολογικά μιλάμε πάντα. Παρ' όλα αυτά είναι δυνατό παιχνίδι. Θέλουμε να μας πεις έτσι πώς το βλέπεις αυτόν τον αγώνα, αν έχεις κάνει κάποια πρόβλεψη ίσως. Εντάξει, πριν ξεκινήσω να πω για το παιχνίδι της Ανόρθωσης με την ΑΕΚ, να ευχηθούμε όλοι στο Σάλβα καλή δύναμη.
να πάει να κάνει τις θεραπείες του και να επιστρέψει πίσω ακόμη πιο δυνατός, που πιστεύω και είμαι πεπισμένος ότι θα τα καταφέρει. Το ευχόμαστε όλοι μας φυσικά. Σίγουρα. Το γνωρίζεις από πρώτο χέρι αυτό, Βαλάντη. Γνωρίζεις πως είναι κάποιος να προσπαθεί για να επανέλθει, να είναι μαχητής όπως λέμε. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω σε αυτό το σημείο, επειδή έκανες μια ανάρτηση όσον αφορά τον Φερέρ, είπες στην ανάρτησή σου ότι το ποδόσφαιρο διαμορφώνει χαρακτήρες. Ακριβώς. Απλά θέλω έτσι να μας πεις γιατί το ανέφερες αυτό, δηλαδή τι σημαίνει αυτό για εσένα, τι ήθελες να πεις. Τι θέλω να πω, το ποδόσφαιρο, με το να λέω ότι διαμορφώνει χαρακτήρες, ήθελα να πω ότι επειδή συμβαίνουν πάρα πολλά στον χώρο του ποδοσφαίρου, ένας χαρακτήρας παίρνει δύναμη και όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται ακόμα πιο δυνατός. Και είναι χτισμένος για να αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά ψυχολογικά θέματα. Θεωρώ ότι ο Φερέρ θα το βοηθήσει τα τόσα χρόνια εμπειρίας του στο ποδόσφαιρο και θα παλέψει με αυτόν σαν σύμμαχο. Σίγουρα, Βαλάντη μου, αυτό ευχόμαστε όλος ο κόσμος, έτσι, και το έχεις δείξει και εσύ, το δείχνει και όλος ο κόσμος. Ευχόμαστε τα καλύτερα και γρήγορη επάνωδο στα γήπεδα και φυσικά με όλος ο κόσμος και όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά παντού να υπάρχει υγεία, έτσι, χωρίς αυτό δεν προχωράει κανείς. Εννοείται. Και σίγουρα η ανόρθωση, σίγουρα είναι απόλυτη για την ανόρθωση ο Φερέρ και έχει και ένα παραπάνω κίνητρο για να παίζει, γιατί νομίζω ότι κάθε νίκη από εδώ και πέρα θα αφιερώνεται στον συγκεκριμένο παίχτη. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, ναι. Δείξαν και από το τελευταίο νικηφόρο αποτέλεσμα κόντρα στον Απόλλωνα πόσο δεμένοι είναι σαν ομάδα και με το περιστατικό του Φερέρ σαν ομάδα δέθηκε ακόμη περισσότερο. Και θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ δυνατό ντέρπι, γιατί και η ΑΕΚ προέρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες, πολύ σημαντικές. Και εύχομαι και ελπίζω να δούμε ένα ντέρπι το οποίο είναι βγαλμένο από τα παλιά. Σίγουρα, η ΑΕΚ είναι αυτή που καίγεται για βαθμούς αυτή τη στιγμή. Όχι ότι η ανόρθωση δεν θέλει να σκαρφαλώσει τη βαθμολογία, αλλά μετά από τα αρνητικά αποτελέσματα, σίγουρα αυτή που καίγεται περισσότερο είναι η ΑΕΚ. Πιστεύω θα πέσουν κορμιά, εγώ έτσι το πλέον. Σίγουρα. Να δούμε λίγο και τη βαθμολογία όσο μιλάμε, γιατί είναι πάρα πολύ κοντινές οι αποστάσεις. Συγκεκριμένα, έχοντας και την Ομόνοια με την σημερινή νίκη και με έναν αγώνα φυσικά παραπάνω, βλέπουμε ότι τέσσερις ομάδες έχουν 26 βαθμούς. Ομόνοια, Άρης, Αποέλ, Πάφος. Η Ανόρθωση ακολουθεί με 24. Οπότε, σίγουρα και η Νέα Σαλαμίνα δεν είναι μακριά με 19, όπως και η ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά, οι πέντε πρώτες ομάδες διεκδικούν την κορυφή. Στο τέλος του πρώτου γύρου πάντα μιλάμε. Ξεκάθαρα. Οπότε είμαστε πάρα πολύ κοντά. Θέλουμε ένα σχόλιο από εσένα και για το παιχνίδι της Δευτέρας μεταξύ της ΑΕΛ και του Άρη, ο οποίος Άρης έρχεται με άλλη ψυχολογία. Ναι, και η ΑΕΛ είναι με την πλάτη στον τοίχο, ναι. Έτσι. Ναι, η ΑΕΛ είναι με την πλάτη στον τοίχο. Αλλά ο Άρης έχει ψυχολογία 1-1 με τη Rangers και το ότι έμεινε και ζωντανό στην πρόκριση για το Conference League. Είναι σημαντικό. Σίγουρα είναι σημαντικό. Είναι και η ψυχολογία του Άρη, αλλά και απ' την άλλη είναι και η κούραση. Θα χρήσω έτσι λίγο φαβορί λόγω του ότι ο Άρης είχε παιχνίδι χθες ευρωπαϊκό και έπαιξε σε πολύ ψηλούς ρυθμούς, θα δώσω ένα ελαφρύ προβάδισμα στον Άρη. Πιστεύεις ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ, Βαλάντη? Νομίζω ότι έχει βάθος, αυτό ναι. Ήθελα να πω. Και Εντάξει, αλλά από ό,τι δείχνει ο προπονητής, εμπιστεύεται και παίχτες οι οποίοι έχουν γεμάτα λεπτά και γεμάτα παιχνίδια. Θεωρώ ότι δεν τον νοιάζει, αλλά θα χρήσω ως φαβορί τον Άρη. Είναι μια πολύ καλή ομάδα και είναι και ένα από τα φαβορί του για τον τίτλο. Λόρα, κάτι κουβεντιάζαμε πριν έρθεις και θέλω να μας πεις έτσι λίγα λόγια, έτσι γρήγορα. Τι είναι το padball, καινοτομία να το πούμε, κάτι έτσι πολύ καινούριο που ήρθε εδώ στην Κύπρο. Εσύ θα μας πεις παραπάνω, έτσι να μάθει και ο κόσμος. Ναι, το padball είναι ένα άθλημα το οποίο είναι γενέτειρα του είναι η Αργεντινή. Είναι ένα πολύ διασκεδαστικό άθλημα, το οποίο μπορεί οποιοδήποτε να έρθει να περάσει το χρόνο του ελεύθερα και να το διασκεδάσει. Ωραία, και πού μπορούμε να το βρούμε, δηλαδή, πού έχει προς το παρόν, Λευκωσία, έχεις όλες τις επαρχίες? Όχι, είναι προς το παρόν στην Ελαιών.
και θα επεκταθούμε αργότερα και σε όλη την Κύπρο. Θέλω να με πας. Να κάνουμε ζευγάρι εμείς. Θέλω, ναι, να κάνουμε ζευγάρι. Γιατί, να, όχι, να, γιατί να προκαλέσουμε τον Βαλάντι να παίξουμε. Για, δύο να δύο. Δύο. Να έρθω και εγώ με τη γυναίκα μου να παίξω. Και εσύ με τη γυναίκα σου να παίξουμε. Θέλω να δω πώς είναι. Έχω περιέργεια τώρα, πότε θα το κανονίσουμε. Λοιπόν, βεβαίως. Πριν σε αποχαιρετήσουμε και σε ευχαριστήσουμε πραγματικά πάρα πολύ που ήσουν έτσι, έστω αυτό το λίγο εδώ μαζί μας, θέλω να σου πω ότι έχεις ένα συλλεκτικό αναμνηστικό δώρο από τον χορηγό της εκπομπής μας, την εταιρεία Μπούκικο, με πάρα πολύ αγάπη, για να, έτσι, να έχεις να μαθημάσαι και την εκπομπή και το κανάλι και τον χορηγό μας. Και μπορεί κάποια στιγμή που ξέρεις να έχεις και δεύτερο δώρο, να σε ξανά έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα χαρά μου να είμαι μαζί σας. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ. Έρχονται γιορτινές μέρες σε όλο τον κόσμο. Καλά Χριστούγεννα. Να προσέχει και να έχει πάνω απ' όλα υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς είσαι καλά, Βαλάντι μου. Καλή συνέχεια. Και εμείς ευχαριστούμε, Βαλάντι. Να ευχηθούμε και καλό μήνα, δεν είπαμε. Ναι, δεν είπαμε καλό μήνα. Μπήκε ο Δεκέμβρης επίσημα. Πρέπει να ευχηθούμε στον κόσμο. Ούτε καταλάβαμε για πότε πέρασε η γιορτή. Οπότε ναι, αυτό που είπε και ο Βαλάντι, και καλές γιορτές. Και με τι θα κλείσουμε? Με το φαν βίντεο μας. Ακριβώς. Φαν βίντεο, έτσι λίγο να περνάμε καλά, να γελάμε. Και τα ξαναλέμε την επόμενη Παρασκευή. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.